Πάμε! Λαχανά τη θάχα και τη θάχανα. Όλοι μας! Λαχανά και θάχανα τη θάχα και τη θάχανα. Για μία και μοναδική παράσταση βρέθηκαν στην ΚΟ και μικροί-μεγάλοι μπόρεσαν να απολαύσουν μια σπουδαία θεατρική πρόταση που κυρίως τα παιδιά θέλουν να βλέπουν και να ξαναβλέπουν. Τα τραγούδια του Τάσου Ιωαννίδη που ήδη γνωρίζουν και λατρεύουν τα παιδιά, τραγούδια έξυπνα, αστεία και γλυκά που πέρα από την εκπαιδευτική τους χρησιμότητα είναι και διασκεδαστικά, αποτέλεσαν το έναυσμα και τη βάση για τη μουσικοθεατρική παράσταση Λάχανα και Χάχανα. Ένα σύγχρονο και επίκαιρο musical με δράση, φαντασία, γέλιο, χαρά και τραγούδια. Με χαρακτήρες γνώριμους από την καθημερινή ζωή των παιδιών και άλλους φανταστικούς παρμένους από τον κόσμο του ονείρου. Τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν για υλικό αναβάθμισης της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ μονάδας ΚΟ. Έχουμε φτιάξει μία ομάδα για την αναβάθμιση, της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ μονάδας ΚΟ. Η ιδέα ξεκίνησε από τη γέννηση της ανιψιάς μου και μετά. Βλέποντας νοσηλευτικό, μεευτικό και ιατρικό προσωπικό να κάνει μεγάλες προσπάθειες και έτσι σκεφτήκαμε να φτιάξουμε το χώρο όσο μπορούμε όπου θα συναντούνται οι μητέρες με τα παιδιά τους. Έτσι φτιάξαμε λοιπόν μία ομάδα, σκεφτήκαμε να φέρουμε τα Λάχανα και τα Χάχανα, μία πολύ γνωστή μουσικοθεατρική παράσταση, είναι μαζί μας ο κύριος Τάσος Ιωαννίδης και η ομάδα του. Ήταν μια ιδέα που την πήραμε από τη Μένη την Πασπαρά, μας βοήθησε αρκετά και έτσι φτιάξαμε την ομάδα και είμαστε εδώ σήμερα. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ιωαννίδη, να πούμε ότι είστε απλά μια ομάδα πολιτών. Δεν έχετε συστήσει κάποιο σύλλογο, δεν είστε κάποιο νομικό πρόσωπο. Είμαστε μια ομάδα πολιτών, γιατί ανήκουμε σε αυτό το νησί και κάνουμε μια προσπάθεια ο καθένας μεμονωμένα και σαν ομάδα γενικότερα. Και θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε. Χωρίς να περιμένουμε κάτι παραπάνω, γιατί αφορά τους ίδιους εαυτούς μας. Επίσης, το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε σήμερα είναι ότι τα παιδιά και οι μητέρες μπορούν να βοηθήσουν παιδιά και μητέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο, όλους τους χορηγούς, τον κύριο Τάσο Ιωαννίδη και την ομάδα του μας βοήθησαν αρκετά, γιατί δεν έχουμε ξαναφτιάξει κάτι τέτοιο σαν ομάδα. Ευχόμαστε να περάσει όλος ο κόσμος καλά και να βοηθάμε. Είμαστε τιμή που βρισκόμαστε στην ΚΟ. Αυτό σημαίνει ότι τα Λάχανα και Χάχανα έχουν διεισδύσει στην κοινωνία, έχουν διεισδύσει στην οικογένεια, στο σχολείο, στο εκπαιδευτικό σύστημα και για μένα είναι μεγάλη υπόθεση ότι τα παιδάκια της Ελλάδας μεγαλώνουν, ας το πούμε έτσι απλά, με τα τραγούδια, με τα Λάχανα και Χάχανα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μια σειρά από τραγούδια, τα οποία είναι από την παράσταση Λάχανα και Χάχανα, που παίχτηκε 3 χρόνια συνεχώς στο Θέατρο Κάπα στην Αθήνα και παράλληλα στη Θεσσαλονίκη, και το χειμώνα θα συνεχίσουμε και το καλοκαίρι να κάνουμε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η αγάπη και η φαντασία ενός μπαμπά για την κόρη του, γιατί ξέρουμε ότι όλα αυτά τα εμπνευστήκατε με αφορμή και για χάρη της κόρης σας, της Ερμιόνης. Βλέπω ότι είστε γνώστης της ιστορικής έτσι, τοποθέτησης της σειράς των τραγουδιών Λάχανα και Χάχανα. Κοιτάξτε, πού μπορεί να φτάσει ένας γονιός για το παιδί του, δεν υπάρχει όριο. Η αγάπη δεν θα πρέπει να έχει όρια. Τα τραγούδια αυτά γράφτηκαν με αγάπη και γι' αυτό ίσως εμπεριείχαν την αγάπη και γι' αυτό αγαπήθηκαν κιόλα από τα παιδιά και τους γονείς. Έχουν έναν αυθορμητισμό, αλλά παράλληλα με αυτό εμπεριέχουν και μία επιτηδευμένη και ψαγμένη τοποθέτηση παιδαγωγικά, έτσι ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν παράλληλα, χωρίς όμως να γνωρίζουν τα παιδιά ότι μαθαίνουν. Και αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία των τραγουδιών Λάχανα και Χάχανα, γιατί είναι ένα εργαλείο μάθησης που η μαθησιακή διαδικασία διεγείρεται με τη μελωδία. Όπως γνωρίζουμε, όταν τραγουδάμε, θυμόμαστε πιο εύκολα. Αυτό ήταν και το συμβάν με την κόρη μου, όταν ήταν να μάθει ένα μικρό τεταστριχάκι στην πρώτη δημοτικού για τον Αχινό και τη το είπα 5-10 φορές, το έμαθα απ' έξω, αλλά μετά από 2 ώρες θυμόταν μόνο το μισό.
Έτσι μου ήρθε η ιδέα και πήγα στο πιάνο, το μελοποίησα εκείνη τη στιγμή και συνέχισα και μελοποίησα όλα τα στιγουργήματα του βιβλίου της γλώσσας. Η επιτυχία του πρώτου αυτού CD, που βγήκε με δυσκολία θέλω να σας πω, γιατί οι άδειες από το Υπουργείο Παιδείας και τη συγγραφική ομάδα κτλ. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση, μου πήρε 2 χρόνια, το πάλευσα και τα κατάφερα. Μετά λοιπόν την πρώτη επιτυχία του πρώτου CD, βγήκε το δεύτερο CD, η προπαίδεια σε τραγούδια, και κατοπινά το τρίτο για το νηπιαγωγείο, και πρόσφατα πριν από μερικούς μήνες κυκλοφόρησε το Λάχανα και Χάχανα, οι ρυθμοί και οι αριθμοί, που πραγματεύεται μαθηματικές έννοιες για μικρά παιδάκια προσχολικής. Όχι, η προπαίδεια είναι άλλο, είναι για τη δευτέρα δημοτικού. Αυτό είναι για μαθηματικές έννοιες προσχολικής ηλικίας μέχρι πρώτης δημοτικού, οι έννοιες του χώρου, του χρόνου, τα αντίθετα, τα πάνω, κάτω, μέσα, έξω κτλ. Γιατί τα παιδιά, για να μπορέσουν να νοήσουν την έννοια της πρόσθεσης και της αφαίρεσης, πρέπει να καταλάβουν αυτές τις έννοιες του χώρου και του χρόνου. Η παράσταση πραγματεύεται 2 φαινομενικά αντίθετους πόλους, την τέχνη και την τεχνολογία, και πώς αυτοί συγκρούονται ή συνομιλούν κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Γιατί όταν αυτό που θέλουμε να μάθει το παιδί το κάνουμε τραγούδι, αποκτά χρώμα, γίνεται παιχνίδι, γίνεται μια συναισθηματική εμπειρία. Τότε η μνήμη ενδίδει στη μαθησιακή διαδικασία και λειτουργεί με τρόπο αϊθαλή, με ανεξίτηλα χρώματα. Γενικά η σημασία της τέχνης από την εκπαιδευτική διαδικασία θα μπορούσε δηλαδή να διαδραματίσει ένα πιο ενεργό ρόλο μέσα στο καθημερινό ορολόγιο πρόγραμμα των σχολείων. Θα μπορούσε και απαιτείται. Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να πάρουμε το παράδειγμα των αρχαίων Ελλήνων, που η μουσική ήταν ουσιαστική παιδεία, και θα πρέπει βέβαια τώρα με την εξέλιξη των μέσων, των ψηφιακών μέσων, με τον διαδραστικό πίνακα που υπάρχει σε κάθε αίθουσα κτλ. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά να μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα. Είναι ευχής έργο η πολιτεία να το κοιτάξει και να πάρει τα μέτρα της. Ο Τάσος Ιωαννίδης λοιπόν, ενώ ξεκίνησε με σπουδές στην πληροφορική και στη μουσική, πώς τα πάντρεψε μετά αυτά τα δύο, την τέχνη και την τεχνολογία, κάτι που πραγματεύεστε και παντρεύεστε και στη δουλειά σας? Κοιτάξτε, η τεχνολογία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, εάν όμως χρησιμοποιηθεί με έναν τρόπο λανθασμένο, θα μπορεί να αποβεί και μοιραίος ο τρόπος αυτός. Γι' αυτό λοιπόν θεώρησα ότι όταν η τέχνη είναι ο οδηγός, αλλά το όχημα είναι η τεχνολογία, τότε μπορούμε να διανύσουμε μεγάλη απόσταση, κερδίζοντας πάντα χρησιμοποιώντας τεχνολογία σωστά. Γι' αυτό μάλιστα η παράσταση αυτή, τα Λάχανα και Χάχανα The Musical, πραγματεύεται αυτή τη σχέση, τη συνεργασία και την δυνατότητα που έχει η συνεργασία τέχνης και τεχνολογίας για να κάνει τη μαθησιακή διαδικασία ένα παιχνίδι για τα παιδιά, να κάνει πιο εύκολη για τους εκπαιδευτικούς και να κάνει και τους γονείς να πάρουν μια ανάσα επιτέλους. Γιατί τους έχει φάει το να κάνουμε μάθημα και το άγχος και να μάθει το παιδί μας κτλ. Άρα μέσα από τη χαρά και το παιχνίδι λοιπόν η μάθηση γίνεται πιο εύκολη διαδικασία για όλους. Είναι ο μόνος τρόπος για να μάθεις κάτι και να το κάνεις κτήμα σου, έτσι ώστε η μνήμη να λειτουργήσει εμπειρικά, έτσι ώστε τα συναισθήματα, να διεγερθεί η συναισθηματική νοημοσύνη του παιδιού, και το αποτέλεσμα είναι ότι η μνήμη πια είναι ανεξίτηλη και τη θυμόμαστε για πάντα.